Η επόμενη συνέπεια του θεωρήματος μέσα στιγμής που θα δούμε είναι ότι αν ξέρουμε το πρόσημο της παραγόγου σε ένα διάστημα και είναι σταθερό, για παράδειγμα αν η παράγωγος της συνάρτησης μας είναι μεγαλύτερη του μηδενού παντού μέσα σε ένα διάστημα, αυτό μας λέει κάτι για τη μονοτονία της συνάρτησης. Μας λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι F είναι αύξουσα σε αυτό το διάστημα. Και μάλιστα, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι απλά μεγαλύτερη του μηδενός, αλλά ότι είναι μεγαλύτερη του μηδενός παντού μέσα στο διάστημα, τότε F είναι γνήσια αύξουσα εκεί πέρα και φυσικά ισχύουν και τα αντίστοιχα θεωρήματα με αρνητική παράγωγη και φθήνουσα συνάρτηση. Πάμε να δούμε την απόδειξη αυτού εδώ και του δεύτερου κατευθείαν. Αν έχω λοιπόν μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα αβ και θέλω να συγκρίνω την τιμή στο χ1 με την τιμή στο χ2. Κοιτάω ότι το f του χ2 μείον f του χ1 με βάση το θεώρημα μέσης τιμής θα είναι το χ2 μείον χ1, αυτό το μήκος, αυτή είναι η θετική ποσότητα, επί το ευτόνους του ξ για κάποιο ξ εδώ μέσα. Αυτό το ξ φυσικά εξαρτάται και από την f και από το χ1 και από το χ2, αλλά σίγουρα είναι ανάμεσά τους. Τώρα, αφού το χ2 είναι μεγαλύτερο του χ1, αυτό είναι θετικός όρος, και αφού έχω υποθέσει ότι το ευτόνους είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αυτό εδώ πέρα θα είναι μεγαλύτερο η ίσο του μηδενός. Τι απέδειξα λοιπόν? Ότι το f του χ2 είναι μεγαλύτερο ίσο από το f του χ1, δηλαδή η f, και αφού είναι για κάθε χ1 χ2, η f είναι αύξουσα. Αν τώρα η υπόθεσή μου ήταν λίγο πιο ενισχυμένη, ότι το εύτονος είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε θα έπαιρνα και εδώ μεγαλύτερο του μηδενός, οπότε θα έβγαλα ως συμπέρασμα ότι η f του χ2 είναι μεγαλύτερο από το f του χ1 αυστηρά, οπότε η f θα έβγαινε γνήσια. Το πρόσημο λοιπόν της παραγόγου μας λέει για τη μονοτονία της συνάρτησής